Με μια επιστολή λοιπόν αντέδρασε η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η κυρία Τζίνα Τσαλικιάν, στην α, αποφυλάκηση του δολοφόνου του παιδιού της, του πρώην ειδικού φρουρού, του Επομινόδα Κορκονέου, ο οποίος δολοφόνησε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο το 2008 στα εξάρχεια. Μπορούμε να δούμε ορισμένα αποσπάσματα από την επιστολή ε, αυτή. Ε, γράφει η Τζίνα Τσαλικιάν. Ήθελα μόνο να φωνάξω δυνατά και να με ακούσει ολόκληρη η κοινωνία. Εγώ είμαι η μάνα του δικοχαμ σκοτωμένου παιδιού. Δεν είμαι η μάνα του δολοφόνου. Οι γονεί όμω του δολοφόνου αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη κατανόηση από το δικαστήριο. Και συνεχίζει η κυρία Τσαλικιάν. Τώρα ήρθε και το ολοκληρωτικό χτύπημα. Το παιδί μου είναι στο χώμα και οι δολοφόνοι ελεύθεροι. Η σχετική ανακοίνωση, επιστολή, μάλλον συγχωρείς η καταλήγει με τη φράση ότι ε, η κοινωνία. Ε, θέλει να ζει μαζί με τα παιδιά τη. Ε, η κοινωνία θέλει να, ζει, να ζήσει ειρηνικά και να χαρεί τα παιδιά τη. Να πούμε Ιλιάνα, ότι η Λιάννα ότι η απόφαση του εφετή Βλαμία ήταν αυτή που έσπασε τα ισόβια ε, στον Επαμινόδα Κορκονέα. Ε, τον έκρινε ενοχωμένο ε, για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μεσοδόλο, τόσο τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου. Ε, είχε εκτίσει και κάθριξη, είχε, του επιβλήθηκε κάθριξη 13 ετών, είχε εκτίσει 11 χρόνια στη φυλακή. Και γι' αυτό ε, και αποφυλακίζεται. Ιβόνι Κλάπα, σε ευχαριστούμε.